Και πετυχαίνει το 1-0 η ελληνική ομάδα. Φορές την μπάλα στην Φουνταριστή. Την Ασημάκη, την Ξενάκη. Τώρα και πάλι Ασημάκη προσπαθεί να γυρίσει. Γυρίζει, γκολ. 12 δευτερόλεπτα. Θα γίνει το σοπ την περιφέρεια. Γκολ. 3-0. Βγάζει προς τα έξω. 10 δευτερόλεπτα. Και πάλι υπάρχει κενό. Και γκολ από την Εμμανουιλουδάκη. 7 δευτερόλεπτα. Η ελευθερία πλευρή του κάνει ατομική προσπάθεια και πετυχαίνει το γκολ. Και εκτελεί η ελευθερία πλευρή του και κάνει το 6-0 για την ελληνική ομάδα. Χάρη. Ωραία επίθεση για την εθνική μας και 7-1. Η ελληνική ομάδα η οποία πρέπει να δει την άμυνά της και στην επίθεση το γκολ έρχεται. Εκτελεί και τον γκολ. 9-2. Ελευθερία πλευρή του. Έχει τον χώρο. Δεν σουτάρει. Μανουλδάκη. Το σουτ γκολ. Από την περιφέρεια. Ο Έλληνας προπονητής. Εδώ έχουμε το 11ο γκολ της ελληνικής ομάδα. Και γκολ. 12-3. Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της περίοδου. Θα πετύχει τον γκολ. 13-3. Εδώ πάντως έρχεται το 14ο τέρμα την εθνική μας και ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα εξαιρετικό γκολ από την Ελευθεριάδου. Τις άλλες τρεις φορές έχει κερδίσει πέναλτι και το γκολ είναι γκολ, έχει περάσει μπάλα από την γραμμή του τέρματος. Πάνω. Και το γκολ, πάρα πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Κυρίως γιατί αυτό που σχεδιάστηκε επετέφθη και το γκολ έρχεται παίζοντας με δύο πάσες η ελληνική ομάδα. Την ελληνική ομάδα με την Ασημάκη να σκοράρει στην κόντρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει καν σουτ, κρατάνε την μπάλα οι Ελλήνες παίκτριες. Έτσι τελειώνει το παιχνίδι Ελλάδα-Καζακστάν για τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στην Βουδαπέστη. Κερδίζει με 19-5.